Λέγαμε και στην έναρξη εκπομπής ότι υπήρξε μια συνάντηση σήμερα του κλάδου του επισιτισμού τουρισμού με τον Υπουργό Εργασίας. Εκεί βρέθηκε μεταξύ άλλων και ο πρόεδρος των ξενοδοχείων υπαλλήλων Ηρακλείου. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, μιας και βρίσκεται στην Αθήνα, για να μας δώσει και το ρεπορτάζ, να μας δώσει τις ειδήσεις που ενδεχομένως προέκυψαν και αν προέκυψαν. Κύριε Κοκολάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρία Σφακιανάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Προέκυψαν οι ειδήσεις, κύριε Κοκολάκη. Τελικά φύγατε ικανοποιημένοι από αυτή τη συνάντηση με τον Υπουργό? Σας κάλυψε? Θα έλεγα ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τη σημερινή συνάντηση με το Υπουργείο Εργασίας με τον κύριο Άδωνη, γιατί κύρια αιτήματα των εργαζομένων των ξενοδοχοϋπαλλήλων δυστυχώς δεν ικανοποιήθηκαν. Και αυτό είναι η επέκταση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας, αλλά και το εφάπαξε για να, την επαναφορά του στην 20ετία όπως ίσχυε πριν τα μνημόνια. Εμείς πιστεύουμε αυτά ότι είναι καθοριστική σημασία όσον αφορά την έβρεση εργατικού δυναμικού να στελεχώσουν τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και βέβαια είναι και βιοποριστικά σημασία για μας η επέκταση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου. Ξέρουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οι περισσότεροι ξενοδοχοϋπάλληλοι έχουν ήδη απολυθεί, που αυτό σημαίνει ότι θα μπουν στο Ταμείο Ανεργίας για 3 μήνες και 5 μέρες. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα από το Φεβρουάριο μέχρι που να ανοίξουν τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε η ακρίβεια να καλπάζει καθημερινά στα προϊόντα ευρείας κατανάλωση και επίσης βλέπουμε ότι σε λίγο καιρό και η ΔΕΗ θα επανέλθει η ρήτρα να προσαρμοζεί όπως ακούγεται. Δεν μας ικανοποιεί αυτή η συνάντηση. Από εκεί όμως και μετά πρέπει να πούμε και το θετικά, τα θετικά, το οποίο από ό,τι μας είπε ο Υπουργός θα νομοθετήσει το επόμενο διάστημα, ότι θα μπορεί ο επιδοτούμενος άνεργος να εργάζεται έως και 12 ημέρες χωρίς να επηρεάζεται το Ταμείο Ανεργίας. Έως και 12 ημέρες το μήνα. Το μήνα ακριβώς, μέχρι 12 ημέρες το μήνα θα μπορεί να εργάζεται χωρίς να μειώνεται το επίδομα ανεργίας. Αυτό θα γίνει με νομοθετική ρύθμιση, κύριε Κοκολάκη? Θα έρθει κάποια νομοθετική ρύθμιση? Ναι, θα έρθει ρύθμιση. Το επόμενο νομοσχέδιο που θα έρθει στη Βουλή θα το βάλει άμεσα από ό,τι μας είπε. Από εκεί και μετά δεν μας απέκτησε την επέκταση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου ούτε την επαναφορά του εφάπαξ στην 20ετία. Μας είπε ότι θα τα ξαναδούμε το Δεκέμβριο. Εμείς από την πλευρά μας θα συνεδριάσει το επόμενο διάστημα η ολομέλεια της Ομοσπονδίας, ούτως ώστε να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και μετά. Εμείς αυτό το διάστημα θα κάνουμε στοχευμένες κινήσεις, ούτως ώστε να ικανοποιηθούν αυτά τα αιτήματα του χώρου των ξενοδοχοϋπαλλήλων, του χώρου των εργαζομένων στον επισιτισμό γενικότερα. Από εκεί και μετά, επίσης, συζητήθηκαν και άλλα θέματα, όπως είναι η στελέχωση των ελεκτρικών μηχανισμών, είτε λέγεται επιθεώρηση, είτε περιφερειακό ελεκτρικό κέντρο ασφαλισμένος. Μας είπε ότι για το περιφερειακό ελεκτρικό κέντρο δεσμεύεται το ΠΕΚΑ, ότι το επόμενο διάστημα μέχρι την άνοιξη θα αναβαθμιστεί και θα στελεχωθεί με περισσότερους υπαλλήλους. Και επίσης εμείς του ξαναβάλαμε το θέμα της κάρτας εργασίας, της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Είχε δεσμευτεί την προηγούμενη φορά ότι θα έμπαινε από φέτος στα ξενοδοχεία που λειτουργούν 12 μήνες και μετά και στα εποχικά. Δυστυχώς μας πάει ένα χρόνο πίσω. Δεν ξέρουμε τους λόγους, δεν μας το εξηγεί. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Κουκολάκη, τα θέματα τα οποία θέσατε στον Υπουργό είναι θέματα τα οποία προστατεύουν το περιβάλλον κάτω από το, μέσα στο οποίο μάλλον εργάζεστε, και είναι και εκείνα τα θέματα τα οποία θα οδηγήσουν και σε αυτό που λέμε επιστροφή των εργαζόμενων στον τουρισμό. Να λυθεί το θέμα του γιατί τελικά ο κόσμος δεν δουλεύει και στον τουρισμό, γιατί έχει φύγει από τον τουρισμό, γιατί έχει προβλήματα. Ακριβώς. Αυτά τα προβλήματα, πέρα ότι καταγράφονται από τους ελεκτρικούς μηχανισμούς, πέρα που τα καταγγέλνουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι, μην ξεχνάμε την έρευνα που πραγματοποίησε το σωματείο μας το προηγούμενο διάστημα όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, και εκεί ένα μεγάλο ποσοστό, το 48,3%, ενδέχεται να φύγει από το χώρο του τουρισμού, και οι λόγοι είναι η ανασφάλεια που νιώθουν λόγω της εποχικότητας της εργασίας του και του μειωμένου χρόνου επιδότητα ανεργίας. Είναι ο μεγάλος φόρτος εργασίας που υπάρχει στα ξενοδοχεία, η μη τήρηση των συλλογικών συμβάσεων. Είναι λοιπόν μια σειρά από αιτήματα
που πραγματικά πρέπει να τα δει με σοβαρότητα το Υπουργείο, εάν θέλουν πραγματικά το επόμενο διάστημα να έχουν εργαζόμενους στον χώρο των ξενοδοχείων. Άρα, κύριε Κοκολάκη, επιστρέφετε από τη συνάντηση όχι ακριβώς με άδεια χέρια, αλλά όχι και με πλήρη ικανοποίηση, έτσι, με βάση τις απαντήσεις που σας έδωσα. Σας είπα, το θετικό είναι μόνο αυτό, ότι μπορεί ο εργαζόμενος, εφόσον μπαίνει στο Ταμείο Ανεργίας, θα μπορεί να εργάζεται 12 ημερομίσθια χωρίς να επηρεάζει το Ταμείο. Εμάς όμως είναι απάγιο αίτημα ότι πρέπει να ξαναμπούνε, εφόσον λέμε ότι έχουμε φύγει από το αμνημόνια, δεν έχουμε επιτήρηση, δεν πρέπει πλέον να εφαρμόζονται αυτοί οι μνημονιακοί νόμοι και πρέπει οι συναδέλφοι μας, οι εργαζόμενοι, εφόσον είναι άνεργοι και δεν υπάρχει επέκταση της τουριστικής περίοδου, εμείς θέλουμε να εργαζόμαστε, αλλά δεν εξαρτάται από εμάς. Εμείς θέλουμε λοιπόν στήριξη των εργαζομένων το νεκρό διάστημα που δεν έχουν εργασία. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Κοκολάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνουμε ότι είστε και στο αεροδρόμιο για την επιστροφή. Σίγουρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για να τα πούμε και από κοντά, να τα πούμε αναλυτικά, να δούμε και ποια είναι τα επόμενα βήματα λοιπόν τα οποία ετοιμάζετε, είτε σε επίπεδο συναντήσεων, επαφών και διεκδικήσεων, είτε ακόμη και σε επίπεδο κινητοποιήσεων. Θα τα δούμε όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.